Κύριε Υπουργέ, σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί και επίσημα πλέον οι απολύσεις των 92 εργαζομένων από το μεταλλείο Ολυμπιάδας Ελληνικός Χρυσός, ΑΕ, και οι οποίοι εργάζονταν στην εργολάβο εταιρεία Edilmac. Το λέμε αυτό γιατί στη συζήτηση της επίκαιρης που κάναμε 19-16-9-22, ο Υφυπουργός Εργασίας, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την αδράνεια της κυβέρνησης να προστατέψει τους εργαζόμενους, τους απολυμένους, είπε ότι ο έλεγχος στο ΣΕΠΕ και στο Υπουργείο Εργασίας είναι ότι σε καμιά από τις δύο υπηρεσίες δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα ούτε καταγγελία συμβάσεων εργασίας, ούτε αίτημα περιομαδικών απολύσεων, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Να τονίσουμε ότι εν λόγω εργαζόμενοι εκτελούσαν μια κύρια συνεχή παραγωγική δραστηριότητα στο μεταλλείο, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη των υπόγειων στοών και όχι κάποια συμπληρωματική ή προσωρινή εργασία η οποία έλαβε τέλος. Παρ' όλα αυτά, ο Ελληνικός Χρυσός είχε αναθέσει τη συγκεκριμένη πάγια εργασία σε έναν εκ των εργολάβων της. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα συνεχίζεται σήμερα υπό την ίδια την Ελληνικό Χρυσό αποδεικνύει την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης εργασίας, αλλά και το γεγονός ότι εξ αρχής οι απολυμμένοι θα έπρεπε να απασχολούνται από την ίδια την Ελληνικό Χρυσό. Να σημειωθεί πως όταν υπογράφηκε στις 5 Δευτέρου του 2021 η τροποποίηση της σύμβασης με την Ελληνικό Χρυσό για τα μεταλλεία Κασάνδρας της Χαλκιδικής, η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας πανηγύριζε τότε, δηλώνοντας ότι με βάση αυτή τη νέα συμφωνία θα έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας με την τροποποίηση της σύμβασης από τις 1.650 θέσεις εργασίας που σήμερα υπάρχουν. Σε πλήρη ανάπτυξη θα έχουμε συνολικά περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας. Την ίδια ώρα που ο Ελληνικός Χρυσός ανακοίνωσε την έγκριση νέας χρηματοδότησης ύψους 680 εκατομμυρίων ευρώ από ελληνικές τράπεζες για την ανάπτυξη του έργου στις σκουριές Χαλκιδικής, και ενώ τα μεταλλεύματα που εξορίσσονται στα μεταλλεία Κασάνδρας πολλούνται πλέον σε τιμές ρεκόρ, οι 92 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους βρίσκονται στον δρόμο, μη γνωρίζοντας αν και πώς θα ανταποκριθούν στον ολοένα και αυξανόμενο κόστος ζωής. Οι αόριστες υποσχέσεις της Ελληνικός Χρυσός για μελλοντική πρόσληψη ορισμένων από τους 100 αυτούς απολυμμένους εργαζόμενους στο έργο των σκουριών δεν μπορούν να αποτελέσουν ούτε στο παραμικρό τη λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Και ρωτάστε με βάση τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε οι προαναφερόμενοι 92 απολυμμένοι να προσληφθούν με ευθύνη της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. Μια γρήγορη απάντηση καταρχήν στο θέμα που θέσατε και στην περιοχή σας. Έχουμε στείλει στα συναρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες για να πάρουμε εγκρίσεις για τον αποχαρακτηρισμό και παράλληλα εγκρίσεις για τον εκ νέου χαρακτηρισμό σε συνεργασία με το Δήμο Κοινουρίας, Βόρειας ή Νότιας Κοινουρίας, της Νότιας Κοινουρίας. Άρα είναι σε εξέλιξη. Βρήκαμε λοιπόν αποδέκτη και εξελίσσεται όπως έχει εξελιχθεί και για κάτι ανάλογο στην Κρήτη, το πρώτο που έχει γίνει κατά δυτικό. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο και θα μπορούμε να ενημερώνουμε για την εξέλιξη. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του αγαπητού συναδέλφου. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, σίγουρα δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να απαντήσω για τα εργασιακά. Όμως αυτά τα οποία αναφερθήκατε αναφέρονται και σε έργα. Στην Ελληνικός Χρυσός που εξελίσσονται, θέλω να σας πω ότι η εταιρεία Edilmac, η εργολαβική εταιρεία η οποία κατασκευάζει τα έργα υποδομής και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά σε αυτό το οποίο αναφέρεστε ως έργο και με την σύμβαση ορισμένου χρόνου που υπάρχει ή που υπήρξε αλλά έληξε, ήταν να κατασκευάσει φρέατα αερισμού για το μεταλλείο της Ολυμπιάδας. Συγκεκριμένα 19 προβλεπόμενα φρέατα για τη δημιουργία ενός υπόγειου συστήματος εξαερισμού για να μπορέσει να λειτουργεί μετά, να λειτουργήσει η μονάδα και να λειτουργήσει το μεταλλείο. Άρα δεν είναι λειτουργία της Χρυσός ΑΕ, αλλά κατασκευή έργων υποδομής για να μπορέσει να λειτουργήσει η Χρυσός ΑΕ. Και αυτό έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία για να κατασκευάσει το έργο. Η εταιρεία ολοκλήρωσε το έργο της. Υπήρξαν πράγματι απολύσεις και θα αναφερθώ σε αυτό από τα στοιχεία που μου έχουν δώσει για να σας ενημερώσω. Θέλω μόνο να σας πω ότι είναι άλλο θέμα το ποιος κατασκευάζει έργα υποδομής για να λειτουργήσει μια επένδυση, μια επιχείρηση, και είναι ένα πρόσθετο θέμα η επιχείρηση ίδια όταν ξεκινήσει να λειτουργεί, ποιους εργαζόμενους είχε
και αν προσθέτει ή αφαιρεί και αν έχει υποχρέωση για το ένα και για το άλλο. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε ανήκει ως έργο υποδομής στην εταιρεία την ιδιωτική. Και σε ό,τι αφορά αυτό που βάλετε και για το θέμα της χρηματοδότησης από τις τράπεζες για τη Χρυσός ΑΕ να λειτουργεί στη δραστηριότητα, που πράγματι έχει ζητήσει και τραπεζικό δανεισμό και έχει δεσμευθεί, νομίζω το αναφέρατε και εσείς, για πρόσθετες προσλήψεις και όχι για απολύσεις σε σχέση με το προσωπικό και τους εργαζόμενους στην παραγωγή και στη λειτουργία της μονάδας. Αυτό δεν αλλάζει και απαγορεύεται να τα αλλάξει και είναι δεσμευμένη να το τηρήσει, αυξάνοντας και θέσεις εργασίας στη φάση παραγωγής, όχι έργων υποδομής της ίδιας της εταιρείας. Αυτά, καταρχήν, θα αναφερθώ και στα εργασιακά όπως τα έχω από την επιθεώρηση εργασίας για το που ακριβώς βρίσκεται, αλλά ήθελα να αναφέρω εκ των προτέρων ότι η εταιρεία και η Χρυσός ΑΕ έχει υποχρέωση με τα νέα έργα που θα εκτελέσει να αυξήσει το προσωπικό και όχι να το ελαττώσει, πολύ περισσότερο απαγορεύεται να απολύσει. Μάλλον δεν θα μείνουμε ικανοποιημένοι όπως ο κύριος Πρόεδρος από την απάντηση, αλλά κύριε Υπουργέ, πρέπει να θυμίσουμε ότι πρόκειται για μια σύμβαση, το πλαίσιο πάνω στο οποίο εργάζονται οι εργαζόμενοι. Κατά τη γνώμη μας έχουμε αναφερθεί σαν ως κομμουνιστικό κόμμα με ληστικό χαρακτήρα μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός με εγκρυπτό διαβουλεύσεις. Την υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, άσχετα από τις κοκορομαχίες τώρα, το ζουμί της οποίας είναι η παραχώρηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων στο πλουσιότατο μεταλλευτικό πεδίο της Χαλκιδικής με αποθέματα χρυσού και άλλα μέταλλα, χαλκό, που οι τιμές τους έχουν εκτοξευθεί. Πρόκειται για έγκλημα, κατά τη γνώμη μας, παράδοσης ενός κρίσιμου και μη ανανεώσιμου ορυκτού πόρου σε επιχειρηματικά συμφέροντα που στα χέρια του λαού μας θα έδινε μεγάλη δύναμη στη χώρα μας, στο διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές. Προκλητικά, η σύμβαση προβλέπει ρήτρες αποζημίωσης της εταιρείας από το δημόσιο, ενώ καμιά ευθύνη δεν αναγνωρίζει στην εταιρεία. Η επιχείρηση βάσης της σύμβασης έχει τον έλεγχο του υδροφόρου ορίζοντα και λειτουργεί όλης της περιοχής και λειτουργεί χώρο υγειονομικής ταφής επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων πάνω σε ενεργό σεισμικό ρήγμα, έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους οι επιστήμονες. Εσείς όμως τότε, για να συσκοτήσετε όλα αυτά, βάλατε μπροστά αυτό το παραμύθι της δημιουργίας θέσεων εργασίας και μάλιστα διπλασιασμό τους από 1.500 σε 3.000, όπως είπαμε, ενώ είχαμε επισημάνει τότε στην συζήτηση για τη σύμβαση ότι δεν υπάρχει καμιά τέτοια δέσμευση και θα έπρεπε ουσιαστικά να προσθεθεί, αλλά ούτε καν εγγύηση για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, κύριε Υπουργέ. Και γενική είναι η αντιμετώπιση. Μιλάτε όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε για νέες θέσεις εργασίας και καλοπληρωμένες. Και με συγχωρείτε, αλλά δεν αφήσατε χώρο εργασίας που να μην τον τσακίσατε με απολύσεις και γκρέμισμα των μισθών. Και έχουμε παραδείγματα άπλετα. Λάρκο, πετρέλαια, λιπάσματα καβάλες, μαλαματίνα κτλ. Και το χρηματοδοτείτε κιόλας από πάνω αυτό το τσάκισμα, κύριε Υπουργέ. Ο Ελληνικός Χρυσός όχι μόνο απέλησε τους 90 εργολαβικούς, όταν εγκρίθηκε το δάνειο των 680 εκατομμυρίων ευρώ, αύξησε, γιατί είχε προηγηθεί η εκκίνησή της, αύξησε στο τριπλάσιο το κίνητρο για εθελούσες απολύσεις των υπαλλήλων της μητρικής, τους μόνιμους που λέμε, για να ξεμπερδεύει φυσικά από καλούς μισθούς και να ενισχύσει τις εργολαβίες. Άρα και μέσω των εθελουσιών, εκτός και αν αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη σαν απολύσεις και μείωση προσωπικού. Οι 90 εργολαβικοί ήταν, κύριε Υπουργέ, και είναι απαραίτητοι για το έργο. Αυτοί και πολύ περισσότεροι, γιατί το έργο συνεχίζει από την μητρική εταιρεία. Έζησαν, το είχαμε ξανααναφέρει πολλές φορές, την αθλειότητα του να είναι πιο φθηνοί οι εργαζόμενοι και να εργάζονται δίπλα στους μόνιμους συναδέλφους τους σε όχι επαρκώς αεριζόμενες και υποστηριζόμενες στο ΕΣ, με χαλασμένα και συντήρηστα μηχανήματα, με μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας για την αύξηση της παραγωγής, χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας και δικαιώματα. Και όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, στο ίδιο έργο. Και τώρα βρίσκονται στην ανεργία και την εξαθλίωση. Η επιχείρηση, εμείς λέμε ότι είναι ξένο σώμα σε σχέση με τα συμφέροντα του λαού της περιοχής, των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, του ελληνικού λαού συνολικά. Και από την πρώτη σας απάντηση, με συγχωρείτε, αλλά δεν βγαίνει ότι προτίθεστε να υπερασπίσετε αυτά τα συμφέροντα ως κυβέρνηση. Όμως λέμε ότι μπορούν να τα υπερασπιστούν και να τα επιβάλλουν στην κυριολεξία όλοι τους μαζί εκεί, ο λαός της περιοχής, οι εργαζόμενοι,
και στις εργολαβίες αλλά και στη μητρική, αρκεί να πάψουν να ανέχονται τη μισοζωή, την ανεργία, την καταστροφή της ποιότητας της ζωής τους. Θα είμαστε εκεί στους αγώνες τους. Κύριε συνάδελφε, σέβομαι το δικαίωμα στην εργασία και αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες, της λέξης απώλειση. Νομίζω ότι κανείς δεν αισθάνεται άνετα να αναφέρει αυτή τη λέξη. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, γιατί είμαι υποχρεωμένος να δώσω μια απάντηση σε αυτά τα οποία θέσατε, είπα και πριν ότι η απώλειση έγινε από την εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, στην οποία έχει ανατεθεί ένα έργο υποδομής, το οποίο είναι ένα από αυτά που πρέπει να ολοκληρωθούν για να μπορέσει να λειτουργήσει η δραστηριότητα, η μεταλλευτική δραστηριότητα της εταιρείας, χρυσός ΑΕ. Σε ό,τι αφορά το τελετουργικό και το τυπικό της εξέλιξης της διαδικασίας της απώλησης, δεν θα ήθελα να το διαβάσω, γιατί δεν είναι ωραίο να διαβάζω για απώλειση, τουλάχιστον δεν μου ταιριάζει. Παρόλο που έχει εξελιχθεί σύμφωνα με τον νόμο, εντάξει, και χωρίς μετά από τις συζητήσεις για τις απολύσεις και αφού υπήρξε συμφωνία επί των απολύσεων, όπως μετά από τις συζητήσεις που προβλέπει ο νόμος, δεν υπήρξαν περαιτέρω ενέργειες για να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Το λέω για το τυπικό και όχι για να εκφράσω τη χαρά μου γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως την υποχρέωση της εταιρείας, για να μπορέσει και είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει αλλά και να αυξήσει από τα έργα τα πρόσθετα τα επενδυτικά, θέλω να σας πω ότι στο άρθρο 25 της επενδυτικής συμφωνίας και βάσει αυτού η εταιρεία είναι δεσμευμένη όχι μόνο για τη διατήρηση του προσωπικού αλλά και για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Διαφορετικά, ποιο είναι το νόημα των επενδύσεων αν πέρα από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση και από τα έσοδα και τις φορολογίες, αν δεν υπάρχουν και θέσεις εργασίας, ειδικά σε συνθήκες τέτοιες σαν και αυτές που διανύουμε. Είναι κρίσιμο κομμάτι η επένδυση να έχει πέρα από τα υπόλοιπα και θέσεις εργασίας για να δώσει διέξοδο και ευκαιρία σε ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν και να λύσουν κρίσιμα, θα έλεγα, θέματα ζωής και ύπαρξης, υποχρεώσεις και ανάγκες. Με αυτή την έννοια θέλω να σας πω ότι η εταιρεία έχει την υποχρέωση και εμείς είμαστε εδώ να ελέγχουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις και να τηρεί τις υποσχέσεις αλλά πιο πολύ τις συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει για εργασιακά θέματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.